Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Σήμερα έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ τον συγγραφέα αναλυτή και ιστορικό ερευνητή κύριο Γιώργο Ρωμανό, με τον οποίο θα εγκαινιάσουμε μία νέα εκπομπή που θα λέγεται «Η ιστορία με τον Γιώργο Ρωμανό». Κύριε Ρωμανέ, πέστε μας δύο λόγια μόνο για αυτή την εκπομπή. Καταρχάς, ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία και για αυτήν την σειρά εκπομπών που φιλοδοξούμε να κάνουμε μαζί και η οποία είναι πνευματικό παιδί και των δυο μας. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλο κανάλι, άλλο site, το οποίο να κάνει αυτή τη δουλειά. Και λέω δεν νομίζω να υπάρχει, γιατί ξέρω πάρα πολύ καλά ποιο είναι το υλικό που σκοπεύω να βγάλω, το οποίο λέω από τώρα, δύσκολα θα πει κάποιος ότι μπορεί να το βρει κάπου αλλού. Άρα όσοι θέλουν να βλέπουν και να μαθαίνουν θέματα ιστορίας κρίσιμα για την Ελλάδα μας και για το διεθνή χώρο, θα πρέπει να παρακολουθούν το κανάλι Νεοκλέους. Τι θα περιλαμβάνει αυτή η σειρά? Κοιτάξτε να δείτε. Όπως συζητάμε τα τελευταία χρόνια, έχετε δει ότι η σταθερή μου θέση και άποψη είναι πως ζούμε μέσα σε ένα συνεχές ιστορικού ψεύδους. Το ιστορικό ψεύδος αυτό αφορά και την αρχαιότητα και την λεγόμενη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, φυσικά τους ελληνιστικούς χρόνους, για να μην πλατιάζω όλες τις ιστορικές εποχές της Ελλάδος. Εκείνο το οποίο για μένα απετέλεσε το έναυσμα να ξεκινήσω αυτή τη δουλειά, δηλαδή του να βρίσκω πράγματα, ντοκουμέντα υπαρκτά και να τα φέρω στην επιφάνεια αδιαμφισβήτητα, ήταν όταν ασχολήθηκα πριν από αρκετές δεκαετίες, 4 νομίζω, με τα θέματα του 20ου αιώνα. Και εκεί πραγματικά ένιωσα να πέφτω από τα σύννεφα και εγώ ο ίδιος, που πίστευα ότι κάτι καλά δεν μας έχουν πει για τον 20ο αιώνα, και βέβαια αντίστοιχη ήταν, είναι η έκπληξή μου και για τα θέματα του μεγίστου Ιωάννη Καποδίστρια και για το 1821 κτλ. Εμείς τώρα επικεντρωνόμαστε πρωτίστως στον 20ο αιώνα με αφορμή το βιβλίο μου «Ο Ανυπότακτος, η αληθινή ιστορία του εθνικού διχασμού». Αυτό λοιπόν είναι το εξώφυλλο του βιβλίου. «Ο Ανυπότακτος, η αληθινή ιστορία του εθνικού διχασμού» πιάνει που λέμε τον τάβορα από τα κέρατα. Δηλαδή ασχολείται με το κρισιμότερο κατά την ταπεινή μου γνώμη στοιχείο, που είναι ο εθνικός διχασμός, για τον οποίο λένε οι ιστορικοί ότι εντοπίζεται το 1915 με 1920, 4 Νοεμβρίου αν θυμάμαι καλά, που έχασε τις εκλογές ο Βενιζέλος. Και ξεκινάει το 15 διότι τότε δημοσίευσε 3 επέσχυντα υπομνήματα για παράδοση στους Βουλγάρους της Μακεδονίας. Ας μην στεναχωριούνται όσοι διαφωνούν, διότι τα υπομνήματα δημοσιεύτηκαν και σε γαλλικές εφημερίδες και θα τα δείξουμε στην πρόοδο επομένων εκπομπών. Για μένα, όποιος δεν έχει καταλάβει, κύριε Πουγκιάλη, ότι η Ελλάδα αυτή την πορεία που έχει φτάσει μέχρι σήμερα, με αυτούς τους πολιτικούς με τους οποίους δεν θα ασχοληθώ σήμερα. Εξάλλου κάνω άλλες παρεμβάσεις σε άλλα βίντεο και τα λέμε μαζί και με άλλους συναδέλφους σας. Αυτός που δεν έχει καταλάβει ότι ο θεμέλιος λίθος της νεότερης καταστροφής της νεότερης Ελλάδος δεν έχει καταλάβει τίποτα. Δεν ξέρει από πού θα του έρθει. Πρέπει να αποδείξεις μέσα σου πώς ξεκινάει ο διχασμός από τις αρχές, λέω εγώ, του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα. Είμαστε μια διαρκώς διχασμένη κοινωνία, για να πεις ότι κάτι γίνεται. Για να μην μακρηγορούμε, το βιβλίο αυτό μπορούν να το βρούνε εύκολα με ένα τηλεφώνημα, είτε στο βιβλιοπωλείο της γειτονιάς τους, είτε στον εκδότη, όπου εδώ φαίνονται οι εκδόσεις Λιμών στην Αθήνα,
Δεν είναι ανάγκη να ζει κανείς στην Αθήνα, σε οποιοδήποτε επαρχιακό βιβλιοπωλείο, αν πάρουν τηλέφωνο τη Δευτέρα, την Τρίτη θα τους το έχουν φέρει. Ή να πάρουν απευθείας τον εκδότη στο κινητό που δίνουμε. Είναι σημαντικό, κύριε Ρωμανέ, να σπάσουν κάποια στέγανα στα οποία έχει εγκλωβιστεί η ιστορία και τα οποία δυστυχώς κάποιοι δεν θέλουν να μάθει ο ελληνικός λαός κάποια πράγματα. Λοιπόν, από εδώ θα επιχειρήσουμε αυτά να τα αποκαλύψουμε. Και ας παρακολουθούν οι αγαπητοί φίλοι και οι αγαπητές φίλες το κανάλι, να μπαίνουν μέσα στο κανάλι για να ελέγξουν τα καινούργια βίντεο, διότι πολλές φορές και τα βίντεό μας δεν φτάνουν ως τις οθόνες των θεατών μας στο βαθμό που τους αξίζει και που θα θέλαμε. Είναι θέμα διαδόσεως και ειδοποιήσεων που λαμβάνουν για τις καινούργιες εκπομπές. Ελπίζουμε ότι στο μέλλον αυτό θα βελτιωθεί. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρωμανέ, για την επιλογή του καναλιού να κάνετε αυτές τις εκπομπές, έτσι όπως σας πρότεινα και μας προτιμήσατε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά και να πω ότι πρώτα το ντοκουμέντο και μετά η άποψη. Και εδώ, σε αυτή τη σειρά, θα έχουν τόσο συγκλονιστικά ντοκουμέντα που θα τρίβουν τα μάτια τους. Αυτό μπορώ να πω. Να είστε καλά. Ωραία. Ευχαριστούμε. Χαιρετούμε τους αγαπητούς φίλους και τις αγαπητές φίλες και θα είμαστε σύντομα κοντά σας με την εκπομπή στις 26 Οκτωβρίου. Γεια σας. Παρακαλούμε, αν σας άρεσε το βίντεο, να κάνετε like και αν δεν έχετε κάνει εγγραφή, να κάνετε εγγραφή πατώντας το κόκκινο κουμπί. Για πιο έγκαιρη ενημέρωσή σας, πατήστε και το καμπανάκι. Ευχαριστούμε.